Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Καθώς ύψωσεν ο Μωυσής τον όφηνε τη ρήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, λέγει ο Κύριος, γιατί ο χάρκινος όφης που ύψωσε κατ' εντολή του Θεού ο Μωυσής στην έρημο, προτύπωνε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό επάνω στο Σταυρό. Κι όπως οι Εβραίοι όταν έβλεπαν με πίστη εις τον υψωμένο χάρκινο όφη στο κέντρο του στρατοπέδου τους, δεν υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες των δειγμάτων των όφιων, δηλαδή παρόλο που ήταν δαγκωμένοι από τα δηλητηριώδη φίδια, τα οποία κατά παραχώρηση Θεού ταλαιπώρησαν παιδαγωγικά τους Εβραίους, παρόλα αυτά δεν επάθαιναν τίποτε, αν με πίστη έβλεπαν εις αυτό το χάρκινο φίδι που είχε υψώσει κατ' εντολή του Θεού Μωυσή στο κέντρο του στρατοπέδου. Έτσι και τώρα υπάρχει ο νοητός όφης, ο διάβολος, οι δαίμονες, οι οποίοι μας δαγκώνουν μέσω των επιθυμιών μας, των ανώμων, και έτσι μας πρόχουν στην αμαρτία, την οποία κάνουμε μόνοι μας, εκούσια ή ακούσια, και πληγωνόμαστε. Αλλά εφόσον βλέπουμε με πίστη εις τον Σταυρό του Κυρίου και τον Σταυρωμένο Χριστό μας, δεν υφιστάμεθα την οδυνηρή συνέπεια της αμαρτίας, που είναι ο πνευματικός θάνατος, ο αιώνιος χωρισμός από τον Θεό. Με πίστη, βλέποντας το Σταυρό του Χριστού, παίρνουμε δύναμη και θάρρος ότι ο Θεός, παρόλη την αθλειότητά μας, την αμαρτωλότητά μας, τις πτώσεις μας,
εξακολουθεί να είναι πάνω στο σταυρό με ανοιχτά τα χέρια και να μας περιμένει, να μας καλεί σε μετάνοια, σε διόρθωση. Και έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα μας, εξομολογούμενοι, καταθέτοντας στο πνευματικό μας οδηγό τις αμαρτίες μας και με την ευλογία του κοινωνώντας τα άκρατα μυστήρια. Και έτσι εξουδετερώνεται το διγητήριο του Όφεως, το οποίο κυκλοφορεί μέσα μας όταν δεν προσέχουμε και αμαρτάνουμε, επειδή επιθυμούμε. Εξουδετερώνεται με το αντίδοτο που δεν είναι άλλο παρά το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Ο Όφης, λέγει ο επίσκοπος Θεοφάνης Ταυρομενίας, ο Κεραμεύς, εικόνιζε τον Σωτήρα με πολλούς τρόπους. Όπως ακριβώς εκείνος εφαίνεται πως είναι Όφης, στην πραγματικότητα όμως δεν ήταν, έτσι ήταν ένα χάλκινο κατασκεύασμα, έτσι και ο Κύριος αμαρτία νούκε ποιήσε, δεν έκανε καμιά αμαρτία, παρόλο που φαινόταν ότι ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος όπως όλοι, οι οποίοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Κύριος όμως ήταν αναμάρτητος και δεν ήταν δίκαιο να λάβει ο καταφύσιν αγαθός πείρα του κακού. Από τη φύση του ο Κύριος είναι αγαθός, πανάγαθος και δεν έπρεπε να πάρει μέρος και στην αμαρτία μας. Πήρε όλα τα του ανθρώπου, αλλά όχι την αμαρτία. Όμως στους φαύλους, στους ανήθικους, στους διαστραμμένους, εφαίνεται ο αμαρτωλός. Πώς το ξέρουμε αυτό? Στον τυφλό που θεραπεύτηκε, τι έλεγαν οι ασεβείς και φθονεροί Φαρισαίοι? Δώσ' δόξαν του Θεού, ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Και όχι μόνο, αλλά και φάγων και εινοπότη τον ονόμασαν με τα απείλωτα στόματά τους. Και με άλλο τρόπο, όμως, ο Σωτήρας παρομοιάζεται με τον Όφη. Διότι ο Όφης έχει όχι μόνο θανατηφόρο διγητήριο, αλλά και ειδικό φάρμακο, το οποίο εξουδετερώνει το θανατηφόρο διγητήριο. Γι' αυτό οι ιατροί από τις σάρκες των Όφεων κατασκευάζουν αντίδοτο για αυτούς που επλήγησαν από Όφης. Έτσι και ο Λόγος του Θεού κατασκεύασε από τη θνητή φύση του Αδάμ το σώμα του, το οποίο κατήργησε τον θάνατο. Πήρε από την σάρκα του Αδάμ, πήρε την ανθρώπινη φύση ο Κύριος και μας χάρισε το αντίδοτο του θανάτου για τη σαρκός του. Και έτσι πάλι ομοιάζει με το φίδι, το οποίο με τη σάρκα του μας δίνει αντίδοτο εναντίον των δειγμάτων των Όφεων. Ο θεολόγος Γρηγόριος μάλιστα λέγει ότι ο Όφης πρέπει να ληφθεί όχι ως τύπος του Κυρίου, αλλά ως αντίτυπος. Λέγει δηλαδή, ο χαλκούς Όφης κρεμάται κατά τον Όφεων που δαγκώνουν, όχι ως τύπος του υπερημών παθόντος, αλλά ως αντίτυπος. Επειδή εκείνος μεν ο χαλκούς Όφης, εξουδετερώνοντας το διλητήριο των ομοειδών του Όφεων, έσωζε τους αλλοτριοειδείς ανθρώπους. Ο Όφης εξουδετέρωνε το δηλητήριο των ίδιων με αυτόν Όφεων και έσωζε τους διαφορετικού είδους από αυτόν τους ανθρώπους, αλλοτριοειδείς ανθρώπους. Ο Σωτήρας μας όμως, όταν υψώθηκε στο Σταυρό, καταξέσχισε την ισχύ των αλλοτρίων δαιμόνων. Τους δε οικείους και ομοειδείς του ανθρώπους τους έσωσε.
Εύλογα λοιπόν ο Άγιος Πατήρ ημών Γρηγόριος, ο Θεολόγος, λέγει ότι εκλαμβάνεται ως αντίτυπος. Σύμφωνα δε με το σοφότατο Μάξιμο, ο κρεμάμενος όφης ήταν σύμβολο του θανάτου, το οποίο ο όφης είχε γίνει πρόξενος. Ο διάβολος που είχε κρυφθεί μέσα εις τον όφη. Και το τρόπαιο επάνω στον οποίο ανυψώθηκε ο χάλκινος όφης εικόνιζε τον Σταυρό. Ιδέ προς αυτόν θέα των πληγωμένων από τα δείγματα είναι η ομολογία των πιστευόντων. Το γεγονός δηλαδή, το βλέμμα που έριχναν οι δαγκωμένοι εις τον χάρκινον όφη, αυτό λέει αντίστοιχη στην ομολογία αυτών που πιστεύουν. Όποιος ομολογεί λοιπόν θεοπρεπώς τον θάνατο του Χριστού, έχει ζωή αιώνιο. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Το υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου έχει διπλή έννοια. Αφενός μεν την καθήλωσή του σε ξύλο υψηλό, την οποία κατεδέχθη προς χάρη μας. Γιατί έπρεπε, αφού αγιάστηκε η γη από τους αχράντους πόδες του με το βάδισμα και η θάλασσα με την πορεία του επάνω στα κύματα και θα προσθέταμε και τα ύδατα με τη βάφτισή του, θα έπρεπε να αγιαστεί και ο αέρας με την ανύψωσή του στο Σταυρό. Αυτή είναι η πρώτη έννοια του «υψωθήνε δι», ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και η δεύτερη αιτία, η δεύτερη έννοια του ότι έπρεπε να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, τι δηλώνει αυτό? Δηλώνει την δόξα με την οποία ειδοξάστη ανθρωπίνος δια του Σταυρού. Γιατί ενώ εφάνει ότι κατεκρίθη, με αυτόν το Σταυρό του κατακρίνει τον κοσμοκράτορα διάβολο, αφού απεδείχθη ανώτερος από τα πάθη στα οποία είχε υποδουλωθεί ο άνθρωπος. Σε ποια πάθη είχε υποδουλωθεί ο άνθρωπος? Στην λύπη και στην ειδονή. Από αυτά την μεν ειδονή την νίκησε ο Χριστός μας επάνω εις το όρος, στο σαραντάριο όρος, επειδή ούτε μετέβαλε τους λίθους σε άλτος, όπως του είπε ο διάβολος, ούτε στις άλλες συμβουλές του πειραστού επίστη, στους δύο άλλους μεγάλους πειρασμούς, της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας. Νίκησε τις τρεις βασικές επιθυμίες, τις τρεις μεγάλες αμαρτίες του επιθυμητικού του ανθρώπου, τη φιλοδοξία, τη φιλιδονία και τη φιλαργυρία επάνω στο σαραντάριο όρος ο Κύριος. Και έτσι καταντρόπισε τον διάβολο και νίκησε αυτό το φοβερό πάθος της ειδονής, το οποίο έχει κυριεύσει όλους τους ανθρώπους. Το δεύτερο πάθος ήταν η λύπη. Πότε νίκησε τη λύπη? Κατεξοχήν στο καιρό του πάθους. Τότε που ο διάβολος, ξεσήκωσε όλους εναντίον του. Προδότης ο μαθητής. Φυγάδες οι μαθητές. Φεύγουν. Τι δε κακίστε. Αρνητής ο Πέτρος. Μάχερα και δάδες και ξύφι. Σιαγώνες ραπιζόμενες, ράχης έκδοτος στις πληγές, μάρτυρες ψευδής, κριτήριο ασεβές, απόφαση απάνθρωπη, στρατιώτες που διασκέδαζαν μετά τη θλιβερή απόφαση με μπεγμούς και ηρωνίες και ύβρις και χτυπήματα με τον κάλαμο.
ύλη, καρφιά δηλαδή, και χολή, και όξος, και τελευταίον ο Σταυρός, όλα εναντίον του. Και ο Κύριος τι έκανε, ποια ήταν η άμυνα κατά των δραστών, τους εκδικήθηκε, Πάτερ συγχώρησον αυτής, ου γαρίδασι τυπιούσι. Κι έτσι νικά και το δεύτερο κορυφαίο πάθος που είχε καταλάβει την ανθρωπότητα, που είναι η λύπη, η οποία λύπη είναι το βασικό πάθος του θυμικού του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος θυμώνει, οργίζεται με άλογο θυμό, όχι με τον κατά Θεόν θυμό, κατά το οργίζεται και μη απαρτάνεται, αλλά με τον κακό θυμό, τον διαβολικό, τότε έρχεται η λύπη και τον κυριεύει. Και ο Κύριος έτσι θεραπεύει και το βασικό πάθος του θυμικού μας, που είναι η λύπη. Και έτσι ελευθερώνεται το παθητικό μέρος της ψυχής μας, το θυμικό και το επιθυμητικό, από τα κορυφαία πάθη, διαμέσου του Χριστού μας, ο οποίος τα νικά και μας δίνει πλέον και σε εμάς τη δυνατότητα να τα νικήσουμε ενούμενοι με Αυτόν. Και τότε είναι ελεύθερο και το λογιστικό του ανθρώπου να κινηθεί προς τον Θεό και να μην σέρνεται στη γη χαλιναγωγούμενο από τα πάθη του θυμικού και του επιθυμητικού, από τη λύπη και τη φιλιδονία. Νίκησε λοιπόν ο Κύριος και τη λύπη με τη μακροθυμία και έτσι κατετρόπωσε τον αντίπαλο και έδειξε και σε εμάς τον τρόπο της νίκης εναντίον του. Και εμείς χρειαζόμαστε πολλή υπομονή, πολλή μακροθυμία για να ελευθερωθούμε από τη λύπη. Με την αποχή των ειδονών, με την εγκράτεια δηλαδή και με την πραότητα προς αυτούς που μας στενοχωρούν και με την μακροθυμία νικάμε τα κορυφαία πάθη που μας ταλαιπωρούν. Γινόμαστε μιμητές του Δεσπότου και κερδίζουμε για την νίκη μας κατά του πονηρού ως έπαθλο τη βασία του ουρανών. Αυτήν ήθελε να επιτύχουμε όλοι με τη χάρη της υπερφώτη Τριάδος, ή πρέπει πάσα δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.